Και το λόγο θα δώσω στον κύριο Μπρούμα, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας. Κυρία Πρόεδρος, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών φορέων, εκπρόσωποι φορέων, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα εκ μέρους της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου να ευχαριστήσω τους βουλευτές Αρκαδίας, γιατί χάρη σε αυτούς δίνεται δυνατότητα σήμερα να πούμε και εμείς τις δικές μας σκέψεις. Χάρη σε αυτούς έχει δυνατότητα το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας και ο Νομός Αρκαδίας να αισθάνεται τουλάχιστον στην επικοινωνία διέπεται από τους ίδιους συνταγματικούς νόμους όσον αφορά την ισότητα των πολιτών. Γιατί αυτό το δικαίωμα δεν μας το δώσατε, κύριε Υπουργέ, στο Περιφερειακό Συνέδριο, όταν η Τρίπολη αντιμετωπίστηκε σαν να είναι μια πόλη σε εμπόλεμη κατάσταση και επιστρατεύσατε αστυνομικούς μέχρι και από τη Λευκάδα. Σε κάθε λοιπόν στενάκι υπήρχε και μια κλούβα. Στα αυτιά μας ηχούν ακόμη οι προεκλογικές σας και οι μετεκλογικές σας υποσχέσεις για μια δημόσια ΔΕΗ καθοδοποιημένη. Και η μικρή ΔΕΗ ήταν ένα εθνικό ξεπούλημα που όποιος το έκανε θα αντιμετωπιζόταν από τα ειδικά δικαστήρια. Η θέση του συνεργαλιστικού κινήματος πάγια και διαχρονική είναι ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ πρέπει να είναι από τα σπλάχνα μας, γιατί και τεχνογνωσία διαθέτει και προφυλάσσει και το δημόσιο συμφέρον. Σήμερα λοιπόν ακούσαμε από τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο να μας λέει ότι οι αποφάσεις το ποιες μονάδες θα ξεπουληθούν ήταν η δική του εισήγηση. Και επειδή λοιπόν το ψέμα είναι μεγαλύτερο με αυτή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που αυτή τη στιγμή το μόνο που αρέσκεται είναι στην επικοινωνική τακτική, ψεύδεστε αγαπητοί κύριοι της κυβέρνησης, όπως ψεύδεται για μια σειρά νομοθεμάτων, γιατί καμία ευρωπαϊκή οδηγία και καμία μνημονιακή υποχρέωση δεν σας υποχρεώνει να ξεπουλήσετε το λιγνίτι. Πράγματι υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι μπορούν οι ιδιώτες να έχουν πρόσβαση στο 40% των κοιτασμάτων. Και για την περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, πολλά κοιτάσματα. Να πω λοιπόν ότι υπάρχει το κοίτασμα στα Καλάβρητα, το κοίταμα της Κυπαρισσίας, το κοίταμα της Πελάνας, το κοίταμα της Κορινθίας, το κοίταμα της Ασέας. Πουθενά λοιπόν δεν λέει ότι πρέπει να ξεπουλήσουμε τις δύο λιγνητικές μονάδες. Πουθενά δεν λέει ότι πρέπει να μπει περιορισμός για 500 ΜΒ σε μια μονάδα που στήθηκε χάρη στο υστέρισμα του ελληνικού λαού. Όλα αυτά λοιπόν, επειδή η ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση, η ΔΕΗ χτίστηκε με το αίμα της θυσίας των εργαζομένων και των συνταξιούχων, η ΔΕΗ έχει τους περισσότερους νεκρούς, η ΔΕΗ έχει τους περισσότερους θανάτους σε επαγγελματικές ασθένειες, δεν επιβάβαινε καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό. Η ΔΕΗ λοιπόν απαιτείται στη μετά-μνημονιακή εποχή να έχει δημόσιο χαρακτήρα για το συμφέρον της κοινωνίας. Και γίνουμε σαφείς, κύριε Υπουργέ. Το 1970 που υπογράφει κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ της ΔΕΗ από μια κυβέρνηση η οποία μάλιστα δεν ήταν εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό και της τοπικής κοινωνίας. Προέβλεπε ότι η ΔΕΗ θα εξορίξει το κοίτασμα και θα αποκαταστήσει τα εδάφη. Σήμερα λοιπόν αυτά τα εδάφη θα τα αποκαταστήσει ο ιδιώτης με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία του προσωπικού, με ορθολογική εξόρυξη του κοιτάσματος. Ποιος θα κάνει την αποτίμηση, κύριε Υπουργέ, της περιουσίας του ελληνικού λαού, όταν ο ίδιος ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ μας είπε σήμερα ότι η μονάδα, η τρία, αν την κράταγε η ΔΕΗ, θα έβγαινε ψυχρή εφεδρεία. Και παράλληλα μας είπε ο κύριος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, που επί των ημερών του η ΔΕΗ έχει ένα χρέος παραπάνω 1,5 εκατομμύρια ευρώ από αυτό που παρέλαβε,
ότι δύναται σήμερα να δώσει και θελουσίες αποχωρήσεις. Από ποια λεφτά θα δοθούν αυτά τα χρήματα, κύριε Υπουργέ? Έχετε νομική εξοδότηση? Προβλεπόταν στο σύνταγμά σας η πώληση της δημόσιας επιχείρησης? Σαν εργατικό κέντρο έχουμε αναθέσει σε διακεκριμένους νομικό γραφείο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εξετάσουμε όλες τις πτυχές, γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν έχετε το αλάθητο και οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Η ΔΕΗ όμως χτίστηκε από τους εργαζόμενους με το μόχθο και τη θυσία τους, από ανθρώπους απόμαχους της ζωής, και δεν διαφωνούμε με όρους συντεχνίας. Εάν πραγματικά με το νέο σχέδιο που χτίστηκε και σχεδιάστηκε στο ποδάρι μας δίνατε έστω και μία θέση εργασίας παραπάνω. Γιατί τι μας είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος? Ότι θα φροντίσω, λέει, τις επόμενες μέρες να κάνω ειδική εισήγηση. Μα σε 2 μέρες ψηφίζει το νομοσχέδιο. Είναι ο ίδιος ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ που κατάργησε το δώρο στους συμβασιούχους. Ποτέ δεν έχει καταργηθεί το δώρο στους συμβασιούχους. Είναι η ίδια η κυβέρνηση που υποτίθεται ότι απάλλαξε τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία από τους εργολάβους, τους δίνει ακριβώς τα ίδια χρήματα, τους καταργεί το δώρο και οι εργαζόμενοι στην Αρκαδία δουλεύουν. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, ακούστε το και παρακαλώ να επιληφθείτε. Το τελευταίο τρίμηνο 120 ώρες εργασίας, γιατί ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας είναι συγκεκριμένος. Εμείς λοιπόν με όρους κοινωνίας απορρίπτουμε όχι μόνο το νομοσχέδιο, απορρίπτουμε και τα ψίχουλα που μας καταθέτει στο τραπέζι. Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ είναι εργαζόμενοι βιομηχανικοί, είναι εργαζόμενοι με βαρύ φορτίο αίματος. Το οφείλουμε σε αυτούς που έχουν χάσει τη ζωή τους. Το χρωστάμε στους νέους που δεν θέλουμε να γίνουν σκλάβοι στα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα. Εάν πραγματικά, και τελειώνω με αυτό, θέλετε να πουλήσετε κάτι, πουλήσετε τα περιουσιακά στοιχεία που ξεχνάτε να τα δηλώσετε, γιατί είναι πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος... Ναι, ναι. Θα παρακαλέσω να ανακαλέσει τα μη γραφτεί στα πρακτικά. Όχι, δεν θα ανακαλέσω. Αν είναι να μου κάνετε μήνυση. Και εσείς θα πρέπει να ανακαλέσετε αυτά που έχετε πει προεκλογικά με αυτά που κάνετε μετεκλογικά. Τι να πω, κύριε Υπουργέ. Αφήνω στη μοίρα ενός Προέδρου που μάλλον έχει προβλήματα σε άλλα επίπεδα και πολλαπλά, θα έλεγα. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί